καταραίει η περιοχή των στροβιλιών. Εκτός σχεδίου ανάπτυξης γης, έδαφος των Βρετανικών βάσεων αφήνουν την περιοχή. Η ακριτική και η μη κατεχόμενη Δερίνια είναι η μόνη η οποία δεν θα επωφεληθεί από το σχέδιο ανάπτυξης γης που εξήγηλαν η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι Βρετανικές βάσεις. Βαρύ το κτύπημα για τους κατοίκους. Η περιοχή Στροβιλίων Δερίνιας θα μείνει έξω από αυτόν τον οικιστικό σχεδιασμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί οι 20 κατοίκοι των Στροβιλιών θα διοικηθούν για ακόμα μια φορά. Δεν μπορούν να αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες κατοικίες ή να χτίσουν νέες κατοικίες, γιατί απαγορεύεται αυστηρώς από τους Βρετανούς η οικιστική ανάπτυξη πλησίων των στρατιωτικών τους περιοχών. Μιας περιοχής στην οποία ο χρόνος σταμάτησε στην κυριολεξία. Οι μόλις 20 κάτοικοι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή ή να πουλήσουν τις περιουσίες τους σε περίπτωση που κράτος και Βρετανικές βάσεις δεν εντάξουν στο σχέδιο και την περιοχή Στροβιλιών. Σε μια ίστατη προσπάθεια να σωθεί η περιοχή, ο Δήμαρχος Δερίνιας ζητούσε διακαώς από το Υπουργείο Εσωτερικών να παραχωρηθεί βοήθεια σε νεαρά άτομα που ήθελαν να εγκατασταθούν στα ερυπωμένα εδώ και 50 χρόνια Στροβιλιά, την ώρα που το παράπονο των λιγοστών ηλικιωμένων που απέμειναν στην περιοχή όλο ένα και δυναμώνει. Θέλω να ελπίζω ότι τόσο οι Βρετανικές βάσεις όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία θα κάνουν δεύτερες σκέψεις για να παραμείνουν τα Στροβιλιά ζωντανά. Έχω μιλήσει κατηδίαν τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τον ύπατο αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου και τους εξέφρασα αυτήν την ανησυχία μου, τη λύπη μου. Και όλα αυτά την ώρα που λίγα μόλις μέτρα από το γνωστό οδόφραγμα των Στροβιλιών και εντός των βάσεων της περιοχής του Αγίου Νικολάου, οι εναπομείναντες κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν.